Κοντά μας σήμερα είναι ο Δόκτωρ Μιχαήλ Τσανάκα, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος και επιστημονικός διευθυντής του Τμήματος Δερματολογίας της Κλινικής Κοσμέτικ Τριμαμέτης Εγκλυφάδας. Κύριε Τσανάκα, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, είστε καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους σπήλους που όλοι έχουμε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι η σπήλη. Η σπήλη στην πραγματικότητα είναι συναθρήσεις με μέσα σε συγκεκριμένες έτσι, περιοχές του δέρματος όπου τα κύτταρα, αυτά τα μελανοκύτταρα, έχουν μεταμορφωθεί πλέον σε μια ειδική κατηγορία που ονομάζονται σπηλοκύτταρα και βρίσκονται τις περισσότερες φορές περιγεγραμμένα μέσα σε μια συγκεκριμένη κάψα. η σπήλη, λοιπόν, στην πραγματικότητα πρόκειται για καλόίθους όγκους, που βγαίνουν στο δέρμα μας και τις περισσότερες φορές δεν είναι απειλητικοί. Ωστόσο, πάντοτε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μόνο κάποιος ειδικό μπορεί να γνωρίζει ακριβώς την πιθανή παθολογία. Σίγουρα. Πότε εμφανίζονται? Η σπύλη γενικά ε, τις περισσότερες φορές είναι παρόν, παρόντος κατά τη γέννηση είναι κάτι το οποίο βγαίνει μεταγενέστερα, είναι επίκτητη δηλαδή. Ε, όταν είναι συγγενεί οι σπίλοι, δηλαδή είναι κατά τη γέννηση, έχουν κάποια συγκεκριμένη μορφολογία η οποία εξελίσσεται μέσα στα χρόνια. Ε, οι περισσότεροι όμω σπήλοι είναι αυτοί που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια τη ζωή μα και συνήθω εμφανίζονται από την πρώτη μέχρι και την τέταρτη δεκαετία. Οποιαδήποτε, οποιοδήποτε σημάδι μελαχρωματικό βγαίνει από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ελέγχεται και να θεωρείται εκ προημίου ύποπτο. Υπάρχουν σπήλοι κληρονομικοί. Βεβαίω. Η σπήλη μπορεί να είναι κληρονομική με την έννοια ότι υπάρχει μια προδιάθεση κληρονομική. Αν λοιπόν κάποιοι γονεί έχουν σπήλη στο σώμα του, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι και στην επόμενη γενιά θα μεταδίδει αυτή η προδιάθεση να βγουν αρκετοί σπήλοι. Τόσο σε πλήθο, όσο και σε αριθμό, σε μέγεθο ή σχήμα. Γι' αυτό και μια ατυπία, α πούμε, στου σπήλου ενό ανθρώπου μπορεί να συνοδεύει και τα παιδιά του με τον ίδιο τρόπο. Ε, Φυσικά το να βγάζει κάποιο ένα ή δύο σπήλου στο σώμα του και στα ίδια ακριβώ σημεία να θεωρείται ότι αυτό είναι κληρονομικό στο παιδί, αυτό δεν έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα ότι ισχύει. Μάλιστα. Ποιε μορφέ μπορεί να έχουν οι σπήλοι στο σώμα μα, Γιατρέ. Τι μορφέ είναι συνήθω δύο μεγάλε κατηγορίε, για του απλού σπήλου πάντα μιλώντα. Mm. Ε, η μία είναι η μορφή αυτό που λέμε κρεατολιά, δηλαδή υπάρχει ένα έπαρμα στο δέρμα και αυτό ο σπήλο λέγεται δηλαδή χωριακό. Και μπορεί να είναι εντελώ επίπεδο σπήλο που είναι ένα συνδεσμικό σπήλο. Τι περισσότερε φορέ, αυτού οι οποίοι κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον μα και χρειάζονται έλεγχο είναι οι συνδεσμικοί, οι επίπεδοι. Και όχι οι επιρρημένοι σπήλοι, που τι περισσότερε φορέ οι άνθρωποι του ε, ε, θεωρούν υπόπτους και γιατί δεν του αρέσει κατά κύριο λόγο αισθητικά και θέλουν να του ξεφορτωθεί για τον ίδιο λόγο. Αλλά όσον αφορά το καθαρό κλινικό κομμάτι, αυτό που μα ενδιαφέρει τις περισσότερε φορέ είναι η επίπεδη συνθεσμική σπήλη. Μάλιστα. Παίζει ρόλο ο τύπο του δέρματο του κάθε ανθρώπου. Παίζει ρόλο ε, ο τύπος δέρματος φυσικά. Θα πρέπει να καταλάβουμε τις περισσότερες φορές τα λευκά δέρματα είναι αυτά τα οποία έχουν μια τάση να βγάζουν τους πύλους. Ε, μεγάλο ρόλο επίσης παίζει και η ηλιοέκθεση στα δέρματα αυτά. Mm. Άλλο ένα λευκό δέρμα το οποίο βρίσκεται σε μια χώρα που δεν ηλιοεκτήθεται και άλλο στην Ελλάδα που η ηλιοέκθεση είναι δεδομένη. Άρα λοιπόν βεβαίως ανοιχτόχρωμοι φωτότυποι οι οποίοι έχουν έκθεση στον ήλιο mm -hmm. και είναι πιο ευαίσθητοι ακόμα και στο ηλιακό έγκλημα, δηλαδή έχουν μεγαλύτερη τάση. Χωρί αυτό είναι ένα απόλυτο κανόνα, είναι ένα στατιστικό έβριμα. Άρα λοιπόν, ναι, σε αυτέ τι περιπτώσει υπάρχουν μεγαλύτερε πιθανότητε να εμφανιστούν σπήλαια σε αυτά τα άτομα και να έχουν και μεγαλύτερη εξέλιξη αυτή τη σπήλη, και να συνεχίσουν δηλαδή... να βγαίνουν και να πολλαπλασιάζονται και σε αριθμό. Μάλιστα. Πώ μπορούμε να του ελέγξουμε λοιπόν. Οι σπήλοι ελέγχονται καταρχήν από ειδικό δραματολόγο. Έτσι. Ε, αυτό το οποίο πάντοτε συστήνεται σχεδόν στον οποιοδήποτε είναι ετησίω να έρχεται και να γίνεται έλεγχο των σπήλων του. Οι σπήλοι εξετάζονται διεξοδικά, όλε οι εξετάσει είναι επισκοπικέ εξετάσει, δηλαδή του βλέπουμε και καμιά φορά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ειδικά όργανα, τα οποία μα δίνουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια την γεωμετρία του και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Έτσι μπορούμε να κρίνουμε και οποιοδήποτε θεραπευτικό πλάνο. Αν τελικά κρίνεται ότι πρέπει να αφαιρεθεί ένα πύλο, αυτό πώ ακριβώ γίνεται. Ε, η αφαίρεση του σπύλου πρέπει πάντοτε να είναι χειρουργική. Χειρουργική αφαίρεση σημαίνει ότι αφαιρώ το σπύλο και το υγιές δέρμα το οποίο τον περιβάλλει. Αυτό στέλνεται για βιοψία και επιβεβαιώνεται η κλινική διάγνωση. Αυτό είναι ο σωστό τρόπο αφαίρεσή του. Εντάξει, άρα λοιπόν. Το Να πάρουμε βιοψία από ένα σπήλο για να δούμε αν είναι σπήλο, γίνεται μόνο σε εξαιρετικέ περιπτώσει, αν είναι κάτι πολύ περίεργο, αν είναι κάτι πολύ μεγάλο, αν έχουμε αμφιβολία για την κλινική διάγνωση. Όταν όμω θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα σπήλο για το οποίο είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι είναι, θα πρέπει παρόλο που είμαστε βέβαιοι, να γίνεται και ιστολογική επιβεβαίωση τη διάγνωση αυτή. Mm -hmm. Πώ μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε αν ένα σπήλο είναι επικίνδυνο. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τι γνώσει να καταλάβουν αν κάτι στο σώμα του που εμφανίζεται είναι επικίνδυνο. Αυτό που κάτι του ανισχύει γενικά είναι καλό να το ελέγχει ένα δραματολόγο. Αλλά επειδή πολλοί κόσμοι έχει σπήλου, και πολλέ φορέ σου λέει, Τι θα μπορούσα να κάνω εγώ, Πώ θα μπορούσα εγώ να υποπτεύσω ότι κάτι ε, ε, χρειάζεται να με ανησυχήσει, Να πούμε ότι οι σπήλοι ε, γενικά υπακούνε σε κάποιου κανόνε εντό εισαγωγικού. Αν λοιπόν κάποιο ασθενή δει ότι ο σπήλο του είναι ασύμμετρο ή ότι έχει ανώμαλα όρια, ή ότι έχει περισσότερο από δύο χρώματα, ή ότι έχει μια διάμετρο που αυξάνεται απότομα, ή ότι εξελίσσεται με οποιονδήποτε τρόπο περίεργο και δεν είναι ίδιος μέσα στα χρόνια. Όλα αυτά πρέπει να χρειάζεται, είναι, είναι μικρά καμπανάκια που θα πρέπει να τον κάνει να αναζητήσει ε, μια δερματολογική άποψη. Χωρίς αυτό να είναι ένας κανόνας ότι κάτι κακό συμβαίνει απαραίτητα, έτσι. Όπω και οποιοδήποτε άλλο, ο οποίο μπορεί να έχει πάρα πολλού πύλου, αλλά να διαφορεί, τον καλό να κάνει μια λοιπόν εξέταση. Γιατί ποτέ κανεί δεν ξέρει τι μπορεί να ανεβρεθεί όταν κάποιο έχει εκατοντάδε τέτοιε βλάβε και ο ίδιο φυσικά δεν είναι σε θέση να το κρίνει. Εννοείται. Γιατί έχουμε όλοι μα ακούσει το μελάνομα. Mm -hmm. Τι ακριβώ είναι. Μελάνομα λοιπόν είναι ένα κακοήθη καρκίνο, ο οποίο είναι δραματικό καρκίνο, ο οποίο έχει και πάρα πολύ άσχημη πρόγνωση και όλη αυτή η εκστρατεία που γίνεται και στι Υπάρχει πλέον και εβδομάδα ας πούμε, ελέγχου πύλων, εβδομάδα μελανόματο. Όλα αυτά γίνονται διότι επειδή είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει μεγάλη ηλιοέκθεση στο δέρμα μα, επειδή όμω δεν είμαστε έγχρωμοι, έχουμε δηλαδή μια φυσική προστασία όπω έχει η Αφρικανική φυλή από τον ήλιο που δεν βγάζει καρκινόματα στο δέρμα λόγω τη ηλιοέκθεση, είναι πλήρω προστατευμένη. Επειδή οι περισσότεροι φωτοτύποι λοιπόν είναι ενδιάμεση και έχουν μια μεγαλύτερη μικρότερη ευαισθησία, και παρουσιάζουν και σπήλους. Ο έλεγχος σπήλων στην πραγματικότητα δεν γίνεται επειδή θα συμβεί κάτι διαφορετικό από το να είναι μια, ένας αποκλεισμό της διάγνωσης του μελανόματος. Κάθε λοιπόν έλεγχο σπήλων είναι εν μία εξέταση απόκληση του μελανόματος. το μελάνομα είναι στην πραγματικότητα μία μετατροπή της καλοήθειας σε κακοήθεια. Όπως ανέφερα, ο σπήλος είναι ένας καλοήθης όγκος, μπορεί να κάνει μία τροπή κακοήθη και να μετατραπεί σε μελάνομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μελάνο μπορεί να εμφανιστεί και στα πλαίσια εκτό σπήλου. Αλλά επειδή ομοιάζει με το σπήλο, πολλέ φορέ δεν κινητοποιεί και το ενδιαφέρον του ασθενού. Άρα, ο έλεγχο πύλων που λέμε στην πραγματικότητα είναι ο έλεγχο οποιασδήποτε μελαχρωματική βλάβη στο δέρμα mm. και ο γιατρό είναι περισσότερο ικανό στο να αναγνωρίσει αν κάτι τέτοιο είναι τόσο ύποπτο στα χρήση χειρουργική αφαίρεση για τη διερεύνηση μελανόματο. Για λόγου υγεία, Πάντοτε οι σπήλοι αφαιρούνται για τη διερεύνηση μελανόματο. Και το μελάνομα, όσο νωρίτερα κάποιο μπορέσει να το βρει, τόσο λιγότερε επιπλοκές μπορεί να έχει και τόσο φυσικά καλύτερη πρόγνωση. Άρα, θα λέγατε ότι γενικά κινδυνεύουν περισσότερο οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Βεβαίω. Οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα δεν έχουν την φυσική ικανότητα να μπορούν να προστατεύονται από την ηλιοέκθεση. Αυτό είναι ουσιαστικά η πολύ επιδερμίδα. Και σε αυτού υπάρχουν και κατηγοριοποίησει. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι, για παράδειγμα, πολύ λευκό δέρμα και ο οποίο μαυρίζει εύκολα, που κινδυνεύει λιγότερο, και αυτοί οι οποίοι σίγουρα θα καούνε με το παραμικρό, οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν, σε αυτέ τι περιπτώσει πάντοτε πρέπει να προσέχουμε ε, ακριβώς ακριβώ διότι το μελάνομα μπορεί να εμφανιστεί σχεδόν σε οποιαδήποτε ηλικία, φυσικά πολύ σπανιότερα στις μικρές ηλικίες σε σχέση με τι μεγαλύτερε. Ε, και φυσικά ε, οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν ένα λόγο παραπάνω διότι σε αυτούς υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης οποιοδήποτε καρκινόματο του δέρματος, είτε αυτό είναι μελάνωμα είτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει κληρονομικότητα στο μελάνωμα? Εντάξει υπάρχει κάποια ε, ευαισθησία και εδώ που μπορεί να κληρονομηθεί. Είναι ένα και από του παράγοντε που πρέπει να μα κοινοτοποιεί. Δηλαδή, ακόμα και ένα άνθρωπο έχει λίγου πύλου, αν υπάρχει σε στενό οικογενειακό κύκλο κάποιο περιστατικό μελανόματο, έχει ένδειξη να ελεγχθεί ε, άμεσα. Ε, από την άλλη, τα περισσότερα περιστατικά μελανόματο είναι σποραδικά. Δεν σχετίζονται δηλαδή με κάποια κληρονομικότητα. Αυτό όμω φυσικά δεν σημαίνει. Ότι αν υπάρχει όντω ο στενό οικογενειακό μα κύκλο, δεν πρέπει να κινητοποιηθούμε αμεσότερα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο. Mm -hmm. Ποια είναι τα ύποπτα σημεία για μελάνομα, υπάρχουν. Τα ύποπτα σημεία για μελάνωμα, κοιτάξτε, ναι. Ε, στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα στου άνδρε, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εμφάνιση σε κορμό, ράχη, ε, Ενώ στι γυναίκε υπάρχει μια. Ε, πώς να το πω έτσι μια τάση να εμφανίζονται στα κάτω άκρα, ιδιαίτερε γαστροκνημίε στι κνήμε. Αυτό προφανώ έχει και σχέση και με το ρουχισμό. Έτσι. Δηλαδή, εκτίθονται τα πόδια του γυναίκε πολύ περισσότερο, σχέση με του άντρε, άντρε έχουν και μια τριχοφία. Δεν είναι άμεση η επαφή του ήλιου με το δέρμα, σχέση με το γυναικείο πρότυπο, ή μπορεί να έχει σχέση και με το γονιδίο με το ίδιο. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα για ποιο λόγο γίνεται. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ναι, υπάρχει μια διαφορά στι θέσει που προτιμάει το μελάνωμα σε άντρε και γυναίκε. Ε... ο τύπο του μελανόματο, για παράδειγμα, που βγαίνει στο πρόσωπο, τι περισσότερε φορέ είναι εντό εισαγωγικών καλοϊθέστερο σε σχέση με αυτό που βγαίνει στο σώμα, χωρί και αυτό να είναι ένα απολύτω κανόνα. Θεραπεύεται παρόλα αυτά. Ε, για όλα τα στάδια του μελανώματος υπάρχουν θεραπευτικέ προσεγγίσεις. Αλλά όπω αναφέραμε, εάν κάτι βρεθεί πολύ πολύ νωρί και η θεραπεία του και η αποθεραπεία του και η παρακολούθησή του είναι ευκολότερη. Ενώ αν κάτι είναι προχωρημένο, πρόκειται για έναν παιδί ο οποίο είναι κακοϊθέστατο και ο οποίο έχει ε, μικρό προσδόκιμο επιβίωση, άμα τον προλάβουμε στα τελευταία στάδια. Εντάξει, αυτό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα και να μην το υποτιμάμε. Να μην υποτιμάμε το γεγονό ότι επειδή πρόκειται για κάτι το οποίο το βλέπουμε στο δέρμα μα και για κάτι το οποίο δυνητικά να έχει και πολύ μικρό μέγεθο, δεν είναι επικίνδυνο σα ίσα που είναι στου καρκίνου του ανθρωπίνου σώματο που είναι ο πιο κακοήθης. Και γι' αυτό όλε αυτέ οι εκστρατείε, οι ενημερώσει, ο έλεγχο πύλων και όλα τα σχετικά που προαναφέραμε. Μάλιστα. Τα λέγατε ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να προσέχουμε. Συγκεκριμένο, κοιτάξτε. Πάντοτε στην Ελλάδα πρέπει να προσέχουμε τον ήλιο. Πρέπει, Α, εάν αντιλιαθώ. δεν είμαστε καλυμμένοι στην έκθεσή μα, να φοράμε ακόμα, υψηλό δίκτυο προστασία και να μην λέμε ότι εγώ, ναι, είμαι μελαχρινό, να βριζω εύκολα, δεν χρειάζομαι. Και το και το καλοκαίρι, καλοκαίρι και το χειμώνα, ιδιαίτερα σε περιοχέ που είναι ηλεκτεθειμένε, όπω είναι το πρόσωπο, το οποίο έτσι κι αλλιώ το έχουμε πάντα εκτεθειμένο. Ε, και το χρωματάκι θα έρθει. Θα μαυρίσουμε ακόμα και με το αντιλιακό. Δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να αποκλείσουμε την ηλιοέκθεση. Ο μόνο να κάτσουμε σε ένα κλειστό υπόγειο. Από τη στιγμή που κυκλοφορούμε έξω με τον ελληνικό ήλιο, θα κάνουμε και ένα ωραίο ελληνικό μαύρισμα. Αυτό όμω που πρέπει να κάνουμε είναι να προσέχουμε να μην υπερεκτηθόμαστε να μην θέλουμε να έχουμε ένα πολύ βαθύ μαύρισμα πολύ γρήγορα, να μην καταλήγουμε να κεγόμαστε για να αποκτήσουμε κάτι τέτοιο και όσο το δυνατόν να το κάνουμε αυτό σταδιακά. Εάν γίνει σταδιακά, οποιοδήποτε μαύρισμα δεν είναι επικίνδυνο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στα Μυστικά Υγείας και Ομορφιάς. Εγώ σας ευχαριστώ.